Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Η Χρύσα Μπάντου βρίσκεται στον Άλυμο, διότι είχαμε μια έκρηξη σε συνεργείο σκαφών. Γεια σου, Χρύσα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Χρύσα. Καλό σας μεσημέρι, καλή σεζόν Γιάννη και Χρήστο. Δεν με συναντάτε με τις καλύτερες συνθήκες. Βρίσκομαι στο σημείο που έγινε η έκρηξη στον Άλυμο, στο υπόγειο του κτηρίου που θα σας δείξει τώρα ο Γιάννης Αγγελετάκης και ο Γιώργος Οδεμέναγας. Είναι πίσω από τη μαύρη πόρτα. Όπως καταλαβαίνετε, λίγο μετά τις 9 και 4, όταν έγινε η έκρηξη, ξεπήδησαν οι φλόγες όπως μου περιέγραψαν χαρακτηριστικά και επικράτησε πανικός. Οι εργαζόμενοι που είχαν πιάσει βάρδια από νωρίς το πρωί και βρίσκονταν μέσα στο κτίριο, με οποιοδήποτε τρόπο έντρομοι προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο διαφυγής πριν να είναι πολύ αργά. Όπως βλέπετε, είναι η μοναδική πόρτα την οποία μπορείς να φύγεις και δίπλα βρίσκεται το πάρκινγκ. Άρπαξαν λοιπόν τους πυροσβεστήρες, προσπάθησαν να περιορίσουν όσο μπορούσαν τη φωτιά και να βγουν έγκαιρα από το κτίριο. Βγήκαν έγκαιρα, τρεις από αυτούς όμως είχαν ελαφρούς τραυματισμούς, είχαν κάποια εγκάβματα. Ο ένας χρειάστηκε με το ΕΚΑΒ να μεταφερθεί και στον Ερυθρό Σταυρό για να του παρασχεθούν και οι πρώτες βοήθειες. Να σας πω ότι στη γειτονιά δεν ακούστηκε θόρυβος, καθώς εδώ υπάρχουν οι περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκονται εδώ γύρω. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, εδώ οι κάτοικοι ήρθαν να δουν τι συμβαίνει, τι γίνεται. Άμεση ήταν και η επέμβαση της πυροσβεστικής. 8 πυροσβέστες, 3 οχήματα. Ήταν πολύ μικρή όμως η ένταση και η έκταση της φωτιάς. Βλέπετε δίπλα ότι υπάρχουν και ξύλινες παλέτες. Αν μπορεί να γυρίσει και ο Γιάννης Αγγελετάκης να σας δείξει. Μάλιστα. Υπάρχουν σταθεμένα οχήματα. Θα μπορούσε να συμβεί κάτι χειρότερο αν δεν είχε περιοριστεί άμεσα η φωτιά. Και ήταν πολύ σημαντική συμβολή αυτό που είπαμε των εργαζόμενων εδώ με τους πυροσβεστήρες που τους πήραν ουσιαστικά στα χέρια έσπευσαν, και προσπάθησαν να την περιορίσουν. Και εκεί να συνδράμουν τώρα του πυροσβεστικού. Ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα, να είσαι καλά. Καλό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.